Σήμερα όμως γιορτάζουμε την Εβούλα που έχει κάνει 4 νίκες μαζί με τη μαμά τη Σωστιάνα. Άρα λοιπόν θα το πανηγυρίσουμε και θα φτιάξουμε μπακαλιάρο με σκορδαλίτσα. Σκορδαλίτσα. Έχετε ένα λεπτό να συγκεντρώσετε τα υλικούλια, τα θυμάσαι όλα? Πιστεύω πως ναι. Σήμερα θα είμαι πιο ήρεμη και πιο συγκρατημένη. Πρέπει να τα καταφέρουμε. Έχεις 60 δευτερολεπτούλια. Ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Έβα στο ψυγείο τον μπακαλιάρο και την πύρα. Πύρα. Ωραία. Πατατούλες. Και το μαρουλάκι για το ντεκόρ μας. Αλευράκι. Ντεκόρ σήμερα, ναι, σήμερα θα έχουμε και ντεκόρ. Αλευράκι. Αλάτι, πιπέρι, ξύδι, ελαιόλαδο και καλαμπόκι. 30 δευτερολεπτούλια. Ωραία, πατάτες, σε βούλα τις πατατούλες μας. Σπίρα, τη σπίρα. Ωραία. Ξύδι, ξύδι. Ναι, άλλο. Τον μπακαλιάρο τον πήρε. Ναι, άλλο. Νεσεστέ, νεσεστέ, νεσεστέ και αλεύρι, κοπέλα μου, γρήγορα. Αλεύρι και νεσεστέ. Πήρα. Ωραία, νομίζω ότι τα έχουμε όλα. Τα σκόρδα τα έχουμε, ξύδι, πήρα. Λεμόνι, όχι λεμόνι, λάδι, νεσεστέ, αλεύρι, πατάτες, πήρα. Νομίζω ότι τα έχουμε όλα. Ό,τι πήρε, πήρε, τέλος χρόνου, μόνο για μόνο να δούμε. Πεβούλα, την πήρα. Πατατούλες πήραμε. Ωραία. Μπακαλιαρούλι πήραμε. Πήραμε. Okay. Μπυρίτσα πήραμε. Νησεστούλι πήραμε. Αλευράκι πήραμε. Λευκό ξύδι πήραμε. Μαρουλάκι πήραμε. Ελαιολαδούλι πήραμε. Πήραμε. Ηλιελαιούλι. Πήραμε. Αλατάκι. Πήραμε. Πιπεράκι. Πήραμε. Μάλιστα. Και πολύ σκορδαράκι, φαντάζομαι, έτσι. Α, εντάξει. Κοίτα, φαντάζομαι. Σκορδαλιά χωρίς σκόρδο. Θα την κάναμε αν δεν το παίρναμε, για να μην μυρίζουμε. Μάλιστα. Είχαμε έτοιμη τη δικαιολογία. 25 λεπτά δικά σας. Ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Μία κατσαρόλα για τις πατατούλες και ένα τηγανάκι για τον μπακαλιαράκο μας. Αρχίσαμε. Τα όργανα. Τον μπακαλιαράκο μας. Και την κατσαρολίτσα μας. Βάλε, βούλα μου, το βραστήρα να βράσει το νερό. Πολύ ωραία. Ναι. Μετά τι κάνω, ξεφλουδίζω τις πατάτες. Ξεφλουδίζεις τις πατάτες, τις κόβεις σε πολύ μικρά κυβάκια και τις βάζεις για να βράσουν να προλάβουμε. Βάλε και λίγο αλατάκι να γίνουν ενόστιμες. Βέβαια. Δύσκολο πιάτο. Γενναία απόφαση της μαμάς. Είναι δύσκολο πιάτο. Κόψε το σκορδαράκι. Πιάσε το μούλτι. Πόσο σκόρδο πρέπει να βάλω? Βάλε 4-5 σκελίδες σκόρδο. 4 σκελίδες σκόρδο νομίζω είναι καλές. Ωραία. Για την ποσότητα που θέλουμε. Ωραία. Τη φλούδα τη βγάζω. Όλη. Βάλε τη φλούδα, ναι, σε αυτό τη βγάζουμε τη φλουδίτσα. Λοιπόν, τα σκόρδα μαμά είναι έτοιμα. Ωραία, πιάσε σε παρακαλώ πολύ το μούλτι. Μισό, να καθαρίσω τις πατατούλες. Ναι, ναι, καθάρισε τις πατατούλες. Το νεράκι μας βγάζει. Πατάτα. Ναι, με πατατούλα. Με ψωμί που την κάνουν άλλοι. Δεν μ' αρέσει με ψωμί. Για με σκορδαλιά δεν έχουμε φτιάξει εδώ. Να δούμε σήμερα που είναι η πρώτη φορά, αν θα πετύχει, αν θα είναι ωραία. Θα μυρίζουμε λίγο σκορδάκι μετά, αλλά τι να κάνουμε. Λίγο, Εύα. Μικρές, μικρές, Εύουλα. Και στη μέση, Εύα, μήπως πρέπει και στα 4. Έτσι, μπράβο. Εγώ θα τις έβαζα έτσι ολόκληρες όλες μέσα. Θα κάνανε 2 ώρες να βράσουν. Όσο πιο ψιλοκομμένο είναι ένα υλικό, τόσο μειώνεται η ώρα του βρασμού. Δεν χρόνο τώρα. Όχι, κερδίζει χρόνο από το βράσιμο. Ωραία, λοιπόν. Ωραία. Ρίχνω μέσα. Πιάσε τώρα. Ναι, το νερό. Ας το να βράσει καλά, Εύουλα. Ναι, αλλά πιάσε το μούλι σου και θα τηγανιστούν αυτές. Ωραία, άλλο, μαμά λέγε. Έλα, πιάσε το μούλι σου και βάλε μέσα το σκόρδο σου. Μούλτι, μούλτι. Μπόλικο ελαιόλαδο. Θα μου πεις πόσο, δεν έχω ιδέα. Ωραία, μπόλικο ελαιόλαδο. Βάλε, 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 βάλε. Όπα. Σκορδά, ξυδάκι. Λέγε. Αλάτι, πιπέρι. Αλάτι, πιπέρι. Και αλατάκι μέσα και στην κατσαρολίτσα να γίνουν ενόστιμες πατατούλες, Ωραία. Κλείσε και το καπάκι από πάνω. Εντάξει, μην βάλεις και πάρα πολύ. Ίσα-ίσα να βράσουνε. Και αλάτι μέσα μου. Ναι, ναι, και αλατάκι. Πρόσεχε με φιδό, Πόσο αλάτι? Μισό κουταλάκι του γλυκού. Πιο λίγο. Ωραία. Με το μάτι σου, παιδί μου. Εντάξει, εντάξει. Ωραία, κλείσε την κατσαρολίτσα. Ωραία. Και πρόσθεσε και μέσα στο μείγμα μας αλατάκι και πιπεράκι. Εδώ πολύ λίγο και προσθέτουμε μετά. Ναι, όχι, 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 όχι. Ναι, λίγο. Εντάξει, ωραία. Και πιπεράκι, βάλε λίγο να είναι νόστιμο. Όταν φτιάχνεις φιδέ, τον κάνεις και αυτό με φιδό. Με φιδό.
Λίγο, εντάξει. Δεν είναι μεριδούλα. Βάλε κι άλλο λίγο πιπεράκι, βάλε. Μαμά, τι άλλο θέλει εδώ, λέει. Ωραία, τίποτα άλλο. Και περιμένουμε τις πατάτες. Ωραία, για τον μπακαλιάρο. Ωραία. Βάλε μέσα στο μπολάκι σου την πυρίτσα σου. Πόση. Με αφρούλι ή χωρίς. Βάλε. Λέγε. Βάλε. Όπα, βάλε μέσα το αλευράκι σου. Πόσο. Βάλε, παιδί μου, να γίνει μια ωραία κρεμούλα. Βέβαια, με φιδό. Όχι με φιδό. Να βάλω το ελαιόλαδο να κάψει. Ναι, βάλε το ελαιόλαδο σου. Ήλιο ελαιόλαδο, βασικά. Ναι. Πόσο βάλε. Λαδάκι να τηγανιστεί. Είπαμε, τζάμπα είναι εδώ, βάζουμε κάτι. Βάλε να καλυφθεί ο μπακαλιάρο. Δεν έχω δει τα φιλετάκια. Γιατί τον κρύβουμε, δεν πρέπει να το βλέπουμε τη μαγειρεύουμε. Ωραία. Μαμά, μπύρα. Ωραία. Αλεύρι. Αλεύρι, βάλε. Βάλε τρεις κουταλιές, τέσσερις. Δεν μπορώ να δω πόσο είναι το υλικό σου μέσα. Εντάξει, και βάλε και δύο κουταλιές νεσεστέ για να μας γίνει ωραία η φύση. Ναι. Έτσι όπως βλέπω ότι η μαμά είναι λίγο έντονη, θέλει πολύ να κερδίσει, μπριζώνει και την κόρη, μπορεί και να τα καταφέρουν. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό ζευγάρι και όχι αδίκως νικήτριες τόσες φορές. Αν και νομίζω ότι σήμερα το σερί αυτό θα σπάσει. Έχω ένα προέστημα. Για σήκωσέ μου ένα φιλετάκι να το δω, μωρό μου. Άμα κάνεις έτσι, θέλει λίγο αλάτι. Ανησυχώ, αγχώνομαι. Πώς είσαι, ε? Εγώ καλά είμαι, εσύ, για πες μου αυτά που βλέπεις. Λοιπόν, θέλει ένα πιάτο που θέλει να είναι ισορροπημένο. Δηλαδή, το να κάνεις σκορδαλιά είναι κάτι πολύ εύκολο και πολύ δύσκολο συγχρόνως. Οι παλιοί βράζανε τις πατάτες για τη σκορδαλιά μαζί με μπακαλιάρο. Δηλαδή, για να πάρει πατάτα νοστιμιά από τον μπακαλιάρο και να είναι πιο νόστιμη η σκορδαλιά μας. Καταλαβαίνεις. Εδώ τώρα δεν το κάνει αυτό, κάνει μπακαλιάρο τηγανιτό. Αλλά είναι και επίφοβο. Αν αναλύσει τον μπακαλιάρο και αυτό, μπορεί να βγει λίγο περίεργα. Έχω φάσει και πολύ, είναι πολύ. Σκορδαλιά. Ναι. Ναι. Και άλλο αλεύρι. Για να το δω, για σήκωσε το μία έτσι. Μπράβο. Εντάξει. Συνεχίστε, παρακαλώ. Λοιπόν, βάλε λίγο αλατάκι στο μπακαλιάρο μας έτσι. Να είναι νόστιμος. Ωραία, όπα, μην το κάνουμε παστό. Και τα βουτάω μέσα. Και τα βουτάς μέσα. Γιατί έκανε έτσι έκτορας. Μάλλον που έβαλε αλάτι στον μπακαλιάρο. Δεν βάζουμε, έχει μπακαλιάρο από μόνο του. Κανόνε είναι να βγει λύση εσύ καυτέ. Ναι, θα ήθελα να μου το φτιάξει να το φάω βέβαια στο σπίτι αυτό το πιάτο. Υπάρχει. Μην βάλει κόρδο ή σκορδαλιά, κάτι. Δεν θα ήθελα να χάσω να πω ένα πιάτο που δεν μου αρέσει. Μυρίζει σαν λουκουμάδε. Το υπόλοιπο θα το κάνουμε. Για μετά. Με κανέλα και μελάκι. Ωραία. Και τα αφήνω εκεί, το χαμηλώνω λίγο. Χαμήλωσε το λίγο, όχι πάρα πολύ. Βάλτε το στο 7. Στο 6, στο 6. Ναι. Και πιάσε σε παρακαλώ πολύ. Άλεσε το σκορδαράκι σου. Με μα δεν θα λεστεί τώρα, δεν έχει και τίποτα μέσα. Όχι, κάντο παιδί μου. Θέλουμε να γίνει ένα. Μπορδόν. Κάτι, μια χαρά έγινε. Κι άλλο θέλει, Εύα, γιατί είναι πολύ. Ναι, θα βάλουμε και τις πατάτες μέσα. Τώρα εκεί δεν τηγάνε, δεν κάνει τίποτα. Άστο να τηγανιστεί, μη μου το γυρίζεις. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Αλατίσατε το κουρκούτι. Ναι. Ρίξατε μισή κουταλάτη στον μπακαλιάρο τον υγράλατο. Ο μπακαλιάρος είναι εξαλμυρισμένος. Ναι. Αλλά έχει αλάτι γενικά. Ναι, μέσα. Γιατί τόσο πολύ αλάτι δύο φορές και στο κουρκούτι. Για να πιούμε μπύρα πολύ. Μακάρι να πιούμε μπύρα. Μαμά. Δεν πιούμε ξύδι. Θα σε δείρω. Έτσι και με μαλώσει πάλι και ο Σέκτορας. Όπου έτσι και τη μαλώσει, κάηκες. Θα φταίσαι εσύ για όλα. Έχει 14 λεπτά. Ο μπακαλιάρος θα γίνει σχετικά γρήγορα. Οπότε θα τον αφήσει στην άκρη. Ο μπακαλιάρος έπεσε νωρίς. Έπρεπε να κάψει κι άλλο το λάδι. Κάτσε να βάλω να στήσω πιάτα. Ωραία. Δες και τον μπακαλιάρο σου μία. Μήπως θέλει γύρισμα. Καλά, νομίζω να πρέπει να το δυναμώσει. Ναι, γύρισε το, μη μας αρρωστήσει. Θέλει κι άλλο, Εύα. Θέλει κι άλλο, Εύα. Βάλε δυνατά τη φωτιά. Βάλε δυνατά τη φωτιά. Και είχε το νου σου. Έλα, λέγε. Τίποτα άλλο. Περιμένουμε να βράσουν τώρα οι πατατούλες. Φτιάξε τον ντεκόρ στο πιατάκι μας. Ξέρεις τι, μπορεί να είναι το παλιό το ταβερνιάρικο που βάζεις στο πιάτο το μαρούλι και βάζεις το μπακαλιάρο από πάνω. Τώρα αγχώθηκα λίγο με το αλάτι, αλλά νομίζω ότι. Αφού το κάνεις έτσι και σου λένε ότι είναι νόστιμο. Ναι, αν ήταν ο άλλος ο μπακαλιάρος που τον ξαλμυρίζουμε δύο μέρες, δεν θα βάζα καθόλου. Αλλά τώρα στο συγκεκριμένο φιλέτα. Εύα, μην τα γυρίζεις, άστο να ψηθεί, παιδί μου. Η Εύα, σε ποιον έχει και πολύ αδυναμία, σε εσένα τον μπαμπά. Εσύ σε ποιον είναι. Α! Μπαμπά. Ο μπαμπάς. Σαν κορίτσι. Και ο μπαμπάς της στην Εύα. Και εσύ στο Γιάννη. Όχι, και εγώ. Μα, σε δύο λεπτά είπα. Καλά, και στα δύο παιδιά, σίγουρα. Αλλά η μαμά είναι με το αγόρι πιο πολύ, Ναι. Ο Γιαννάκης, εσένα. Ναι.
και τα δύο στη γιαγιά. Ακριβώς. Μα πού είσαι, όλα τα ξέρω. Όλα τα ξέρω, βλέπω. Είδα τη γιαγιά, τη γνώρισα και κατάλαβα. Τώρα είναι ωραία η φωτιά μας. Μπράβο. Η Εύα το έχει στο τηγάνι. Νομίζω ότι τηγανίζει πολύ. Κρύβε λόγια, γιατί θα γίνει τώρα λίστα. Γενικά είναι καλή, νομίζω. Δεν χρειάζεται δύο. Τι, ένα. Δύο, εντάξει, βάλε δύο. Ό,τι πει το κορίτσι μου. Μαρουλάκια. Μαρουλάκι. Μην βάλουμε αλάτι όπως μαρουλί. Μόνο εδώ δεν έχετε βάλει, παντού έχετε βάλει. Ορίστε. Δεν μετράει εμφάνιση έτσι κι αλλιώς. Κλασικό, ταβερνιάρικο. Δεν μετράει εμφάνιση. Σε τουριστικό μαγαζί στον Οροπό. Ας θα αναροδοκινήσουν έτσι κι αλλιώς έχουμε αρκετό χρόνο. Και για τις πατάτες, έτσι. Πάω λίγο δίπλα να δω. Μαμά νομίζει πατατούλες. Τι έχουν να πούν τα παιδιά. Ε, ετοιμές. Θες να τις αφήσεις λίγο ακόμα. Ας τις λίγο, αφού έχουμε χρόνο. Λέγες, τέλειο. Φαίνεται ότι τα κορίτσια έχουν εμπειρία. Έχουν και τον αέρα που τους δίνουν οι τέσσερις νίκες. Αν πήγαινε κάτι στραβά σε αυτό το πιάτο, δύσκολα θα διορθωνότανε. Αλλά βλέπω ότι τα στάδια εδώ που κάνουν, τους πάνε όλα καλά. Η μόνη ένσταση που έχω είναι με το αλάτι, το οποίο θα το δούμε μετά γευστικά. Α, να βγάλω ένα πιάτο για να βάλουμε χαρτί. Μπράβο, για να βάλεις τον μπακαλιάρο σου απάνω. Εσύ, όλη αυτή η διαδικασία σου θυμίζει τίποτα? Εγώ θα πω ότι δεν μου αρέσει αυτό το πιάτο και δεν θέλω να χάσω από ένα πιάτο που δεν μου αρέσει κιόλα. Ένα λεπτό ακόμα και είναι έτοιμο, Εύα. Ε, ναι, ναι. Θες να είναι τα πιο ωραία. Αυτό είναι έτοιμο, νομίζω, ε. Αυτό που έπιασε το πιάτο είναι λίγο ακόμα. Άλλη μία φινάλ. Αχ, μυρίζει ωραία, ε. Λοιπόν, χτυπάω μία εδώ, ε. Εάν δεν έχει γίνει θάλασσα, είναι μια χαρά. Ο μπακαλιάρος πόση ώρα θέλει ακόμα? Έτοιμος είναι. Α, ναι. Άρα πάμε βούρια τη σκορδαλιά. Για να δούμε, μωρό μου. Λοιπόν, βγάζω μπακαλιάρο. Οκ. Ωπ, ωραίος φαίνεται. Έξερο ψημένος. Χαίρε τη μανούλα σου. Λέει, τα καταφέραμε. Αχ, Παναγία μου, να μην είναι αλμυρό. Τι κάνεις? Θα καείς. Πεινάει η γυναίκα. Μπήκε να φάει μια μπουκιά. Μπακαλιάρο. Είναι αλμυρός. Ωραίος. Τώρα, το κάνεις. Θάλασσα. Θάλασσα. Θάλασσα είναι. Να σουν θάλασσα. Α, δεν πάει καλά. Η μαμά είναι μία έτσι, μία έτσι. Μπόλικο νερό θα πιούμε μετά. Έλα, δες τη σκορδαλιά, Εύα. Έλεος, μάνα. Ίσως ήταν το κομμάτι. Ποιο κομμάτι, μωρέ, ποιο κομμάτι. Νομίζω ήθελε λίγο γαλατάκι ακόμα. Έλα, βουλά, δες τώρα τη σκορδαλιά, βγάλ' το. Έλα, τώρα ξενέρωσα. Όχι μόνο, εντάξει, μπορεί να ήταν το κομμάτι που είχε παραπάνω γαλατάκι. Για ωραίο πάνω, είναι, άνοιξε, εντάξει, το. Είναι λίγο τσιπημένο, αλλά είναι ωραίο. Είναι λίγο τσιπημένο, εντάξει. Ωραία ψημένο όμως. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Μαμά, λίγο νερό θέλει. Ωραία, βάλε μέσα από την, από την πατατούλα. Θέλει νερό η σκορδαλιά. Λίγο, ένα τσάπ. Και το κύμασε μπακαλιάρο. Όπα. Μάλλον. Μην απογοητεύεσαι. Τι να μην απογοητεύεσαι, είναι λίστα. Ο συνδυασμός θα είναι πετυχημένος. Μην απογοητεύεσαι. Θέλει και άλλο. Ωραία, φίλε, μιλάμε. Θες να δοκιμάσεις μία πάτα να πάρεις. Γρήγορα. Φύγε, μωρέ, από εδώ, φύγε. Όπω μιλάμε. Όπω μιλάμε. Θα μυρίσει όλη η βραδινή ζώνη του Sky σκορδαλιά σήμερα. Ό,τι πρόγραμμα θα βλέπετε, θα μυρίσει σκορδαλιά. Η σκορδαλιά έχει βγει τέλεια. Ναι. Οπότε που θα βουτήξει τον μπακαλιάρο μέσα στη σκορδαλιά. Θα γίνει λύσα και η σκορδαλιά. Όχι. Α. Μια χαρά. Τέλειο, τέλειο. Ναι, είναι λίγο περιβολική η μαμά. Εντάξει, αν δεν ευγενεί τα γένια σου, ποιο θα ευγενεί. Καλά, έγινε τέλεια η σκορδαλιά. Ναι, χαίρομαι. Για να δω. Χαίρεσαι, ναι. Χαίρομαι, φυσικά και χαίρομαι. Ναι, ναι. Ο μπακαλιάρος έχει τηγανιστεί πάρα πολύ ωραίος. Και είναι λύσα. Λύσα κακιά, δηλαδή έχει φαγωθεί. Μην το λες, γιατί μας ακούνε κιόλας. Βέβαια. Ναι, ναι, θα τον κορυδέψουμε τον κύριο Έκτο, θα του πούμε δεν είναι λύσα. Έλα γρήγορα, ένα κουτάλι. Όπω μέχρι εδώ μυρίζει η σκορδαλιά. Η, η σκορδαλιά ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα θέλω να δοκιμάσω, αλλά δεν ξέρω, πρέπει. Α. Πού το σκέφτηκες αυτό? Τώρα μου, μπας και σώσεις την κατάσταση. Η σκορδαλιά σου, αγάπη μου, είναι τέλεια. Βάλε και δύο κομμάτια μπακαλιάρο. Και μπόλικο νερό. Και ένα ποτήρι νερό. Γιατί δεν μας ξαναμιλήσει ο κύριος Έκτορας. Ποτέ. Συγγνώμη, Εβούλα μου. Δεν σε συγχωρώ. Μπράβο, ωραία και σχέδιο. Πολύ φίλη σου, κοπέλα. Ναι, ναι, ναι. Δες το πιο όμορφο, το πιο περιποιημένο. Και αυτό το πιο μακρινό από το.
Μωρό μου, συγχαρητήρια. Τι συγχαρητήρια, ρε μαμά, δεν θα μπακαλιά στα χάλια. Έλα. Να φάω λίγο ακόμα. Μπας και αλλάξει τη γνώμη, ε. Δεν νομίζω. Καλά δεν βγαίνεις έξω τα βαράκια αυτά. Μα μου το βλέπω. Παιδιά κι όμως, εκεί που είναι άκρη... Είναι ακόμα πιο λύσα, ε. Τώρα αντικειμενικά πώς σου φαίνεται το πιάτο. Λύσα. Το πιάτο είναι πάρα πολύ ωραίο. Αντικειμενικά είμαι πολύ ευχαριστημένη. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο το πιάτο, Εύα. Και πιστεύω και ο μπακαλιάρος ότι είναι λύσα. Για μένα, έτσι, χωρίς να θέλω να περιευτολογήσω. Ότι είναι στις γεύσεις μου και ότι βάζει κάτω τα νούντλς. Ανοίξαμε πόλεμο. Ανοίξαμε πόλεμο. Έλα, χαλάρωσε εσύ, ηρέμησε, δεν έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία. Πάντως όλες τις βλακίες εγώ τις κάνω. Δεν θα σε ξανακούσω ποτέ. Και θα βγαίνει μέχρι το πρωί τώρα. Θα της λες γύρνα σπίτι, 4 ώρα, και θα σου λέει όχι, γιατί θυμάσαι πόσο αλάτι ρίξαμε στον μπακαλιάρο. 7 θα έρχεται το πρωί. Ναι. Ενώ τώρα έρχεται 6. Θα έρχεται μια ώρα μετά, σιγά. Τέλος χρόνου. Να έχει ξεμυρίσει και το σπίτι. Τέλος χρόνου. Συγχαρητήρια, Ευάκη. Τα κατάφερες. Έλα κοντά, έλα κοντά, έλα κοντά. Μη φοβάσαι. Φοβάμαι. Πες μου, ποιο πιάτο από τα δύο δεν θες να πάει στον Έκτορα. Και τα δύο. Άρα να πάνε και τα δύο στα παιδιά. Να σου πω, ναι. Και μπόλικο νερό στα παιδιά. Αμαρτία, καλά παιδιά. Εντάξει, αυτό θα πάει στον κύριο Έκτορα και αυτό θα πάει στα παιδιά γιατί είναι λίγο έτσι σαν κακομούτσουν αυτό. Αυτό είναι πιο ωραίο. Αυτό το πιάτο πάει στα παιδιά. Γεια σας. Γεια σας και εσάς. Στο καλό. Καλή επιτυχία.